Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα είναι Κυριακή και σας γυρίζω την ένατη μέρα καραντίνας. Δεν θα το πιστέψετε. Φοράω μακριμάνικο. Απίστευτο, απίστευτο και όμως αληθινό. Με βλέπετε εμένα με μακριμάνικο. Απλά σήμερα κρυώνω λιγάκι, δεν είναι ότι κάνει άσχημο καιρό, ήλιο έχουμε, απλά ψηλό έχει ένα έτσι λίγο αεράκι, δροσερό, οπότε μου βγήκε να βάλω το μακριμάνικό μου, να νιώσω κι εγώ λίγο χειμώνα. Έβγαλα και κάτι εκεί. Λοιπόν, τώρα στα καθημερινά βίντεο μου μαθαίνετε κι εσείς καλύτερα. Και θα μάθετε και αρκετά πράγματα για εμένα, όπως για παράδειγμα το ότι έχω ένα θέμα με το στομάχι μου. Το μοιράζομαι μαζί σας γιατί το έχουν πάρα πολλές γυναίκες μετά τη γέννα. Και νομίζω, δεν είμαι σίγουρη, ότι γίνεται πιο πολύ στις γυναίκες που γεννάνε με κεσαρική. Διαρκεί λίγο διάστημα μετά τη γέννα. Στις περισσότερες γυναίκες, άλλες τις ακολουθεί ένα χρόνο μετά ακόμα. Εμένα συνεχίζει και με ακολουθεί αυτό το πρόβλημα, δεν με αφήνει και αναγκάζομαι και παίρνω αυτό εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται τώρα να σας δείξω ποιο είναι και τι είναι. Είναι σε τέτοια φακελάκια αυτό που πίνω. Πίνω 2 την ημέρα. Κάθε πρωί, αυτά εδώ, σε φακελάκια είναι. Γενικά, το έχουν πολλές γυναίκες αυτό. Κάνουμε υπομονή, το μοιράζομαι μαζί σας, όπως ξεκίνησα να λέω, γιατί δεν είστε μόνες, όλες έχουμε τα θέματά μας. Μην βλέπετε στην κάμερα που είναι όλες οι μέρες στα βίντεο χαχαχα και χουχουχου. Δεν είναι όλες οι μέρες έτσι. Υπάρχουν και μέρες που δεν είμαστε καλά, αλλά ποτέ δεν γυρίζαμε βίντεο τις μέρες που δεν είμαστε καλά. Γιατί ποιος κάνει βίντεο, κάνει κάτι. Γιατί το χόμπι μου είναι το YouTube που μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε όταν ήμουν χαρούμενη έκανα. Τώρα που είναι τα καθημερινά βιντεάκια όμως, δεν μπορώ να σας τα κρύβω κάποια πράγματα, όπως π.χ. αυτό, τα βλέπετε όλα, οπότε γιατί όχι και αυτό. Όταν λέω όλα είναι σε εισαγωγικά πάντα, γιατί είπαμε η καθημερινότητά μας είναι 20, όλη μέρα έχει 24 ώρες και σας βλέπετε κάποια λεπτά που επιλέγουμε εμείς να βλέπετε. Όλοι όσοι κάνουμε YouTube δεν βλέπετε τα πάντα μέσα στην ημέρα μας, υπάρχουν στιγμές τις οποίες δεν τις τραβάμε καν γιατί δεν θέλουμε να τις τραβήξουμε. Και μοιραζόμαστε πράγματα μαζί σας που εμείς θέλουμε. Αυτά λοιπόν σήμερα. Ο Ανέστης κανονικά Σαββατοκυριακό δεν δουλεύει. Εκεί που είναι τώρα. Εχθές δεν δούλεψε Σάββατο, σήμερα που είναι Κυριακή. Ενώ δεν δουλεύει, τον πήραν τηλέφωνο και του είπαν απλά να πάει έτσι για λίγες ώρες κάπου, οπότε εννοείται πως πήγε. Και δεν ξέρω τι ώρα θα έρθει, σίγουρα όχι μεσημέρι που έρχεται κάθε μέρα, αλλά νωρίτερα. Μπορεί να κάνει και 2 και 3 ώρες, δεν έχω ιδέα, οπότε όταν θα έρθει θα σας πω. Αυτά, η μικρή μου η Ζουζουλίνα είναι εντάξει. Έχει λίγη γκρινίτσα σήμερα. Τώρα είναι με την πιπίλα της στο καρεκλάκι της. Έχει φάει. Από εβδομάδα σας είπα πως θα σας γυρίσω το βίντεο του Q&A. Οπότε στο βίντεο της καραντίνας νούμερο 8 να πάτε να μου αφήσετε τις ερωτήσεις σας για να σας γυρίσω εγώ το βίντεο δευτεροτρίτη. Απόγευμα, μεσημέρι, βράδυ. Δεν θα σας το γυρίσω. Θα ανέβει κάποιο απόγευμα, οπότε να έχετε το νου σας. Αυτά προς το παρόν. Ό,τι άλλο είναι, θα σας ανοίξω την κάμερα όταν θα κάνω και το πρωινό μου. Θα σας ανοίξω την κάμερα να το δείτε. Ετοιμάζω το πρωινό μου. Κάνω μια τορτίγια και θα κάτσω να φάω την τορτίγια μου με γαλοπούλα και τυράκι. Τώρα θα κάνω το μεσημεριανό. Το είδα στο ίντερνετ και μου άρεσε πάρα πολύ.
Ενθουσιάστηκα που το είδα, οπότε θα το δοκιμάσω, θα το δείξω και σε εσάς. Και αν βγει ωραίο θα σας το προτείνω, να σας πω να το κάνετε κι εσείς. Οπότε θα δούμε στη δοκιμή πώς θα είναι, για να δω αν θα σας το προτείνω. Πάμε να το φτιάξουμε, να σας δείξω πώς γίνεται. Εύκολο και γρήγορο είναι. Βάζω στο μούλτι ένα μεγάλο κρεμμύδι και θα το πολυτοποιήσω. Βάζω στο τηγάνι το πολυτοποιημένο κρεμμυδάκι και αφού αρχίσει να τσιγαρίζεται λιγάκι θα προσθέσω μπαχαρικά. Θα βάλω πάπρικα, κάρι, μοσχοκάριδο και θα βάλω και ένα κύβο κοτόπουλου μέσα. Βάζω τα μπαχαρικά που σας είπα και ανακατεύω. Έχει πάρει αυτό εδώ πέρα το ωραίο το χρωματάκι από τα μπαχαρικά και το αφήνουμε να τσιγαριστεί καλά το κρεμμυδάκι και μετά θα προσθέσουμε ντοματοπολτό. Και αφού προσθέσω νεράκι και ντοματοπολτό, η σαλτσούλα μας είναι έτοιμη. Και τώρα παίρνουμε το ταψάκι μας και βάζουμε μία στρώση κολοκυθάκια, λεπτά σε φετούλες, όχι πολύ χοντρά, και βάζουμε κάτω στο ταψάκι μας λαδάκι. Τώρα πάνω από το κολοκυθάκι θα βάλω μία στρώση σαλτσούλα. Βλέπετε, έχω βάλει σάλτσα, μία στρώση και τώρα θα πάρω φέτες τυρί και θα βάλω μία στρώση. Πάνω από το τυράκι μας βάζουμε άλλη μία στρώση κολοκυθάκι και μετά πάλι σαλτσούλα, μία στρώση. Αν θέλετε, ξαναβάζετε κολοκυθάκι, τυράκι και κάνετε πάλι τέλος πάντων τις στρώσεις. Έχω και κολοκυθάκι, αλλά δεν θέλω να βάλω. Τη σάλτσα λοιπόν την έβαλα όλη από πάνω εδώ πέρα, μια παχιά στρώση, πιο πολύ ποσότητα από ό,τι έβαλα κάτω. Και τώρα θα βάλω τριμμένο τυράκι εδώ από πάνω. Έβαλα και μία στρώση τριμμένο τυράκι και τώρα θα μπει στο φούρνο. Θα ψήσω στους 180 με 190 και θα αφαιρέσω από το φούρνο και θα δούμε μετά πώς είναι. Εδώ πέρα έχω βγάλει ένα κομμάτι. Δεν μπορεί να βγει τέλειο σε κομμάτι γιατί είναι ακόμα ζεστό. Μπορείτε να το δείτε. Και τώρα θα δοκιμάσω να σας πω πώς είναι. Έχουμε δοκιμάσει λιγάκι για να σας γίνει το κολοκύθι. Θα ψήσετε στην αρχή στον αέρα, πάνω κάτω, και μετά θα ψήσετε στο φούρνο σας, στο, πώς το λένε, στην κάτω αντίσταση. Λοιπόν, μπορείτε να βάλετε και λίγο περισσότερο τυράκι, γιατί εγώ νομίζω πως χρειαζόταν λίγο περισσότερο τυράκι, αν το κάνετε. Και να σας αρέσει το κολοκύθι, γιατί διαφορετικά δεν θα σας αρέσει καθόλου, γιατί το κύριο που έχει μέσα είναι κολοκυθάκι. Λοιπόν, πήρα τώρα και κολοκυθάκι και τυράκι. Μπορείτε να βάλετε και ό,τι μπαχαρικά θέλετε εσείς. Γευστικό είναι. Και στον Ανέστη άρεσε. Σου άρεσε, Ανέστη? Ωραίο δεν ήταν, εντάξει, καλό είναι. Αλλά νομίζω θα θέλει λίγο περισσότερο τυρί, έτσι πιστεύω. Εσωτερικά. Αυτό μόνο. Το άλλο που μπορείτε να κάνετε επίσης είναι κάτσε βρε Λιδία, να τηγανίσετε πρώτα το κολοκυθάκι και μετά να το βάλετε στις στρώσεις. Θα είναι ακόμα πιο ωραίο λογικά. Αυτά. Σας αφήνουμε να φάμε. Εμείς μόλις φάγαμε, αδειάσαμε τα πιάτα μας. Εγώ το ταξί.
Τελικά είναι πολύ πιο ωραία από ό,τι φαινόταν στην αρχή που δοκιμάσαμε. Το τυράκι το εγώ πιστεύω θα το ήθελε το παραπάνω. Ο Ανέστης λέει όχι, πάντως το ταψί το άδειασε. Και εγώ άδειασα το πιάτο μου. Λιβιάκι. Έλα εδώ αγάπη μου, πού πας. Την έχουμε σε στράτα τώρα και κόβει βόλτες πάνω κάτω, τρώει, έχει γίνει χάλια. Ναι. Τέλος πάντων, το φαγάκι είναι τέλειο, οπότε αν θέλετε να το δοκιμάσετε, να το δοκιμάσετε και να μην ξεχάσετε να βάλετε και λίγο τυράκι παραπάνω έτσι στην πρώτη στρώση που βάλαμε τυράκι. Και κάπου εδώ πέρα τελειώνει το σημερινό vlog, ήταν ένα μικρό vlogάκι. Αλλά δεν τελειώνει το βίντεο γιατί έχουμε διαγωνισμό. Όπως έχετε δει και εσείς, έχουμε πιάσει τους 5.000 συνδρομητές. Και σε κάθε 1.000 που ανεβαίνουμε, ξέρετε πως έχουμε διαγωνισμό και στους 3 και στους 4 και στους 5 και στους 2.000 και στην αρχή έκανα ένα 500, οπότε κάθε φορά έχουμε διαγωνισμό όταν ανεβαίνουμε. Για να σας ευχαριστώ που κάνετε την εγγραφούλα σας, που σας το λέω και στα βίντεο. Σας είχα πει πως το δώρο σας είναι κάτι χριστουγεννιάτικο, αλλά ότι δεν μοιάζει με κάτι χριστουγεννιάτικο, αλλά παραπέμπει σε Χριστούγεννα. Δηλαδή, είναι αυτό εδώ πέρα. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται. Είναι ένα χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο. Αυτό εδώ. Έχει 24 ημέρες. Γι' αυτό θέλω να το έχετε από 1η Δεκεμβρίου στα χέρια σας. Για να ανοίγετε κάθε μέρα ένα μέχρι τα Χριστούγεννα και να λέτε ότι αυτό είναι από μένα, αυτό είναι από τη Μαρία. Κάθε μέρα θα ανοίγεται από ένα. Οι πληροφορίες που μπορώ να σας δώσω το τι έχει μέσα. Έχει highlighter, έχει 3 σκιές με glitter, χρυσόσκονη τέτοια, δηλαδή είναι μία χρυσαφή, μία ροζ, μία γκρι. Έχει make-up, έχει 4 lip gloss, έχει 4 matte crayon, όχι, 5 matte crayon. Έχει και άλλα εδώ πέρα, 3-4 πραγματάκια. Έχει μάσκαρα, έχει 3 μολύβια χιλιών και 3 μολύβια ματιών. Έχει διάφορα πραγματάκια, γι' αυτό σας είπα ότι παραπέμπει σε Χριστούγεννα, γιατί κάθε μέρα θα ανοίγεται από ένα και έτσι κάπως το σκέφτηκα για να μην είναι 1-2 δωράκια, αλλά κάθε μέρα να έχετε από ένα και είναι 24 πράγματα. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, 24. Σας εύχομαι πραγματικά όποιος θα κερδίσει ή όποια να το χαρείτε. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για να το χαρίσετε εσείς κάπου αλλού, δεν ξέρω τι θα το κάνετε. Δείχνει πίσω και ποια προϊόντα έχει μέσα, έχει και τα κουτάκια που θα τα πιέζετε και θα ανοίγετε. Λοιπόν, οι όροι συμμετοχής θα είναι γραμμένοι και στην περιγραφή, αλλά πάνω κάτω όλοι τους ξέρετε. Είναι απλά να έχετε κάνει μια εγγραφή στο κανάλι μου, να έχετε κάνει like σε αυτό το βίντεο και ο νικητής ή η νικήτρια θα ερωτηθεί όπως κάθε φορά να στείλει μια φωτογραφία είτε στο Facebook είτε στο Instagram που θα βεβαιώνει ότι έχει κάνει την εγγραφή και ότι έχει κάνει και το like στο βίντεο. Τι άλλο, να γράψετε στα σχόλια τη λέξη συμμετέχω. Και μπορεί ο καθένας να τη γράψει όσες φορές θέλει, όπως είχαμε κάνει και στο διαγωνισμό με τους 4.000 που γράφετε πάρα πολλές φορές τη λέξη συμμετέχω. Έχετε πιο πολλές πιθανότητες να κερδίσετε. Γιατί στο πρόγραμμα που θα γίνει η αναζήτηση του νικητή, θα βάλω να κληρωθούν όλα τα σχόλια. Που σημαίνει ότι το κάθε σχόλιο σας είναι και από μία συμμετοχή. Άρα μπορείτε να κάνετε όσες συμμετοχές θέλετε. Τα σχόλια που δεν έχουν τη λέξη συμμετέχω, δεν θα τα πιάνω σαν έγκυρα, θα κάνω το επόμενο άτομο. Πρέπει να γράφετε τη λέξη συμμετέχω. Αυτά, οτιδήποτε άλλο είναι, αυτά είναι τα βασικά. Εγώ θα σας τα γράψω και στην περιγραφή για να είμαστε σίγουροι. Το βιντεάκι αυτό, σήμερα που είναι Κυριακή, θα ανέβει αύριο που είναι Δευτέρα. Και θα λήξει ο διαγωνισμός μας, εγώ θα κάνω δηλαδή την κλήρωση, Τετάρτη βράδυ.
προς απόγευμα, κάπου εκεί. Θα σας βάλω ώρα στην περιγραφή, τι ώρα ακριβώς θα γίνει. Το κρατάω τόσο λίγο γιατί μέχρι να σας έρθει θα περάσουν αρκετές μέρες. Οπότε εγώ θέλω 1η Δεκεμβρίου να το έχετε στα χέρια σας για να μπορέσετε να ανοίξετε την πρώτη σας μέρα που έχει το ημερολόγιο και να μετράτε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να μην σας κούρασα, ελπίζω να σας αρέσει το δωράκι σας. Είναι όλα εδώ μέσα. Να τα χαρείτε όποια τα κερδίσει. Μπορείτε και οι άντρες να δηλώσετε συμμετοχή για να τα δώσετε όπου θέλετε, στις αδελφές σας, έχετε ξαδέρφες, έχετε τη μητέρα σας, όπου θέλετε. Αυτά. Όσες συμμετοχές θέλετε, κάτω στα σχόλια. Πάρα πολλά σχόλια κάντε για να έχετε πολλές πιθανότητες. Αυτά λοιπόν, σας αφήνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και κάνετε την εγγραφούλα σας και μεγαλώνει η παρέα μας. Και στους 6.000 πάλι διαγωνισμούλης, στους 7 πάλι διαγωνισμούλης, όσο ανεβαίνουμε και όσο μας πάρει αυτό. Εμείς είμαστε εδώ πέρα πόσα χρόνια έχω το κανάλι, 1,5-2 χρόνια, ούτε 2. Χρόνια, όχι. 1,5 χρόνο. Μέσα σε 1,5 χρόνο έχουμε φτάσει 5.000 συνδρομητές και αυτό είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό, είναι πάρα πολύ μικρό το χρονικό διάστημα και εσείς. Εσείς το έχετε κάνει όλο αυτό και σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Αυτά, θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι εμείς και μην ξεχνάτε τα σχόλιά σας και θα σας τα βάλω όλα στο κουτί της περιγραφής να τα διαβάσετε όλα αναλυτικά. Γεια σας!